Καλημέρα σε όλους. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Χαϊδαρίου να χαιρετήσουμε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση και του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και των φορέων εδώ της περιοχής μας που είναι πολύ σημαντική αυτή η σημερινή παρουσία εδώ γιατί δείχνει ότι η υγεία είναι ένα θέμα που αφορά όλο το λαό. Και βέβαια η σημερινή κινητοποίηση είναι συνέχεια των πολλών και μεγάλων κινητοποιήσεων που έχουν γίνει για την προάσπιση της δημόσιας και δωρεάν δημόσιας υγείας. Είναι πολλοί αγώνες που έχουν γίνει και ό,τι κρατιέται σήμερα όρθιο οφείλεται σε αυτούς τους αγώνες. Τα σχέδια για να γίνει η υγεία εμπόρευμα και όχι δημόσιο αγαθό το εξυφαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και είναι οι αγώνες των εργαζομένων στα νοσοκομεία και όλου του λαού που τους εμποδίζει. Τώρα βέβαια βρήκανε λύση στο φάρμακο. Βρήκανε λύση στην καθυστέρηση την πολύμηνη και πολύχρονη των χειρουργείων που έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και χρόνια. Που έπρεπε να μην περιμένει ένας ασθενής μήνες και χρόνια για να βρει γιατριά, αλλά θα έπρεπε σαν πολιτεία, σαν κοινωνία ευνοούμενη να βρίσκει αμέσως λύση. Που αυτό σημαίνει προσλήψη προσωπικού, στελέχωση των νοσοκομείων, εξοπλισμός, που δυστυχώς δεν είναι στην ατζέντα των κυβερνήσεων που έχουν περάσει διαχρονικά όλα τα προηγούμενα χρόνια και βέβαια και χαρακτηρίζει και τη σημερινή κυβέρνηση. Βρήκαν λοιπόν λύση στο πρόβλημα των χειρουργείων βάζοντας τιμή, δηλαδή είναι η υγεία, μπαίνει σε ένα καλάθι που λέει 500 ευρώ, 800, 1000, μέχρι 2000. Έτσι κοστολογείται η υγεία του λαού μας. Αυτό είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να καταδικαστεί από όλο τον κόσμο. Πραγματικά είναι εξωφρενικό, δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπου νους ότι σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, κάτι το οποίο καταγγέλαμε και παλιότερα με τα φακελάκια και λέγαμε να τελειώνει αυτή η ιστορία, να έρχονται τώρα και να νομιμοποιούν ακριβώς αυτή τη διαδικασία και να κάνουν συνένοχους και συμμέτοχους σε αυτή τη διαδικασία και το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να το αντικρούσουμε, να διεκδικήσουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να διεκδικήσουμε να επαναλειτουργήσει το νοσοκομείο της περιοχής μας που έκλεισε και είχε χειρουργικές κλινικές όπως είναι το Αγία Βαρβάρα, το πρώην Λιμωδών, να διεκδικήσουμε να υπάρχει ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης που έχει διαλυθεί αυτή τη στιγμή. Τα ΙΚΑ στενάζουν, υπάρχει τεράστια αποστελέχωση. Όλα τα ΙΚΑ της περιοχής έχουν αυτή τη στιγμή το 30 με 40% του προσωπικού του ιατρικού που απαιτείται για την νοσηλεία. Θα έπρεπε να γίνουν κέντρα υγείας πλήρως στελεχωμένα για να απορροφούν τα πολλά περιστατικά από τα δημόσια νοσοκομεία γενικά. Θα έπρεπε η πολιτεία να φροντίζει με ένα δίκτυο από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια περίθαλψη που θα καλύπτει τις ανάγκες του λαού. Παλεύουμε λοιπόν όλοι μαζί, ο λαός, σαν δημοτική αρχή, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στηρίξουμε αυτόν τον αγώνα. Τα σωματεία εδώ που είναι πολύ σημαντική προσφορά τους για να ανατρέψουμε αυτά τα σχέδια, να μην επιτρέψουμε να γίνει υγεία εμπόρευμα. Καλούς αγώνες! Να είσαι καλά! Τα νοσοκομεία!